Καλημέρα σε όλους. Όπως πολύ σωστά προλόγησε ο κύριος Σπυρίδης, θα μιλήσω για τις μεταχειρητικές επιπλοκές του υποσπαδία. Για όσους τυχόν μπορεί να μην γνωρίζουν τι είναι υποσπαδίας, είναι μια συγγενής ανομαλία κατά την οποία υπάρχει έκτοπη εκβολή του εξωστομίου της ουρήθρας κατά μήκος της μέσης γραμμής κάτω επιφάνεια του πέους. Η βαρύτητα του υποσπαδία έχει σχέση με το πόσο μακρύτερα βρίσκεται από την φυσιολογική της θέση. Ψηλός υποσπαδίας, ελαφρύτερης μορφής, είναι από το μέσο πεϊκό και ψηλότερα, δηλαδή ο πρόσθυος πεϊκός, στεφανιαίος, βαλανικός. Και ευτυχώς είναι και περίπου το 75% των περιστατικών. Βαρύτερος υποσπαδίας είναι από τον οπίσθιο πεϊκό, σχεοπεϊκός, οσχεϊκός, περινεϊκός. Έχει άμεση σχέση και με την τεχνική που θα επιλέξουμε για να το διορθώσουμε, αλλά και με το ποσοστό των επιπλοκών. Όσο βαρύτερος ο υποσπαδίας, όσο μακρύτερος δηλαδή το στόμιο από τη φυσιολογική θέση, τόσο πιο αυξημένες είναι οι πιθανότητες για κάποια επιπλοκή. Διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή και τετραπλασιάζονται τα ποσοστά. Οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί είναι πάρα πολλές, εκατοντάδες και με τις τροποποιήσεις τους. Οι πιο συνήθεις τελευταία χρησιμοποιούμενες είναι αυτές που βλέπετε. Δεν είναι φυσικά οι μοναδικές, είναι με τροποποιήσεις. Ενδεικτικά σας αναφέρω αυτές, γιατί έχουν σχέση η τεχνική και επίσης με τα ποσοστά των επιπλοκών. Σχηματικά θα σας δείξω αυτές τις τεχνικές. Να πω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό η διατήρηση της ουρηθρικής πλάκας. Εάν μας επιτρέπει να επιλέξουμε μία τεχνική όπου να διατηρήσουμε την ουρηθρική πλάκα, καλό είναι να την επιλέξουμε, διότι μειώνονται έτσι τα ποσοστά κυρίως του σχηματισμού συρυγγίου. Αυτή είναι η Snodgrass. Η MAGM είναι για ελαφρύτερους υποσπαδίες, βαλανικούς κυρίως, οριακά στεφανιαίους. Και κυρίως εδώ δεν έχουμε το σχηματισμό ουρήθρας, αλλά τη μεταφορά του εξωστομίου της ουρήθρας σε υψηλότερη θέση. Επίσης η advancement είναι μια καλή τεχνική, διότι δεν σχηματίζουμε ουρήθρα, επομένως σχεδόν μηδενίζονται οι πιθανότητες σχηματισμού συρυγγίου. Η μαθιά επίσης είναι ο ανάστροφος δερματικός κρυμνός και εδώ δεν μπορούμε να διορθώσουμε βαρύς υποσπαδίες. Έως οριακά ο μέσο πεϊκός, ο κίνδυνος είναι άμα πάρουμε τον κρυμνό πολύ χαμηλά, κινδυνεύουμε κατά την εφηβεία να έχουμε παρουσία τριχών μέσα στο ουρηθρικό στόμιο. Μια τροποποίηση της μαθιά περισσότερο είναι αισθητική αυτή με την τροποποίηση Venn Y, είναι ότι δίνει μια πιο ωραίο σχήμα στο στόμιο της ουρήθρας, η τροποποιημένη μαθιέ, πιο σχισμοειδή, πιο κοντά στην πραγματική, σε σχέση με την κανονική μαθιέ, όπου είναι πιο στρογγυλό το στόμιο της ουρήθρας. Για βαρύτερες υποσπαδίες, όπου δεν διατηρείται η ουρηθρική πλάκα, είναι η σωληνωτή κρυμνή, όπως το Island Flap, τον Lay Flap. Μια παραλλαγή επίσης είναι η Snodgrass, αλλά στην ουρηθρική πλάκα τοποθετείται ελεύθερος κρυμνός, κυρίως στοματικός βλενογόνος. Οι επιπλοκές είναι πάρα πολλές. Συχνές, όποιος λέει ότι δεν έχει επιπλοκή, δεν έχει χειρουργήσει πολλούς υποσπαδίες ή δεν λέει αλήθεια. Οι επιπλοκές είναι πρώιμες και απότερες. Πρώιμες επιπλοκές είναι η αιμορραγία, το αιμάτωμα, το ίδημα, διαποίηση, φλεγμονή, επίσης επιπλοκές σχετιζόμενες με το καθετήρα, το stent. Απότερες επιπλοκές είναι στενώσεις, τα εκολπώματα ουρήθρας, το συρρίγγιο και επίσης οι άλλες επιπλοκές που θα μιλήσω για την κάθε μία ξεχωριστά. Αιμορραγία, αιμάτωμα. Η αιμορραγία μπορεί να είναι μικρή ή μεγάλη. Μια μικρή αιμορραγία δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, εύκολα μπορεί να ελεγχθεί. Μια μεγάλη αιμορραγία που με τη δημιουργία ενός αιματώματος, όπως αυτό που βλέπουμε στην κάτω αριστερή φωτογραφία, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, νέκρωση, απαγγείωση του κρυμνού, διαποίηση του τραύματος, με κίνδυνο την διάσπαση του τραύματος. Φυσικά, αν έχουμε διάσπαση του τραύματος, χρειάζεται επανεγχείρηση. Για την αποφυγή της αιμορραγίας, χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ επιμελείς στην αιμόσταση. Χρήση διπολικής διαθερμίας, ενίοτε θερμοκραυτήρα. Καλό είναι η μονοπολική διαθερμία να αποφεύγεται, διότι δημιουργεί σε βαθύτερο στρώμα έγκαυμα με κίνδυνο να κακοποιήσουμε την ουρήθρα. Επίσης, η σωστή περιποίηση μεταχειρητική, το τύλιγμα, να λέγαμε, του πέους, δηλαδή αυτό, το αφρόδες υλικό, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, είναι μια καλή τεχνική, μια καλή περίδεση. Δεν είναι πολύ σφιχτή και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μια πολύ σφιχτή περίδεση μπορεί να προκαλέσει ισχυμία.
ισχυμία, νέκρωση, κατ' επέκταση διάσπαση του τραύματος, καταστροφή της επέμβασης. Το ίδιμα, άλλη επιπλοκή, συχνή σε όταν είναι ελαφριάς μορφής. Σπανιότερα μπορεί να έχει ίδιμα όπως βλέπετε αυτό στη φωτογραφία, όπου εμπλέκει όλο το όσχεο. Μικρό ίδιμα, τις περισσότερες φορές ένα μικρό ίδιμα παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις διορθώσεις. Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Μεγάλο ίδιμα είναι επικίνδυνο να προκαλέσει διάσπαση του τραύματος, λίμωξη, κατ' επέκταση και εδώ θα χρειαστεί τότε επανεγχείρηση. Η καλή περίδεση του πέους και ο ευγενής χειρισμός των ιστών θα περιορίσει αυτή την επιπλοκή. Η διαποίηση φλεγμονή, άμεσα συνδεδεμένη με τις δύο προηγούμενες. Η αιμορραγία, το αιμάτωμα είναι καλή θρέψη μικροβίων, όπως επίσης και το ίδιμα. Καλό είναι λοιπόν να περιορίσουμε τις δύο προηγούμενες επιπλοκές, να παίρνουμε μέτρα ώστε να αποφύγουμε τις δύο προηγούμενες για να περιορίσουμε τη διαποίηση και τη φλεγμονή. Τα συνηθέστερα εμπλεκόμενα μικρόβια είναι ο Staphylococcus aureus και η ομάδα κόλλη. Εύκολα αντιμετωπίσιμα με μπρέως φάσματα αντιβιωτικά όπως κεφαλοσπορίνη ή αμινογλυκοσίδη. Η καλή αντισηψία στο χειρουργικό τραύμα, στο χειρουργικό πεδίο και η καλή μεταχειρητική περιποίηση αποφεύγουμε αυτή την επιπλοκή. Χρήση αντιβιωτικών, προφυλακτικής αντιβιωτικής αγωγής πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε περίπου μια εβδομάδα με 10 μέρες μεταχειρητικά. Και φυσικά όταν έχουμε μια διαποίηση θέλουμε καλή περιποίηση, καλό καθαρισμό, απομάκρυνση οποιονδήποτε νεκρωμάτων, παροχέτευση πύου και παράταση αντιβιωτικής αγωγής. Επιπλοκές σχετιζόμενες με τον καθετήρα. Τέτοιες μπορεί να είναι η απόφραξη του στεντ, ο ενδοκιστικός κόμπος και η κατά λάθος απομάκρυνση του καθετήρα. Απόφραξη του καθετήρα μπορεί να έχουμε από ένα θρόμβο, το στρίψιμο, το τσάκισμα του καθετήρα. Είναι σημαντικό λοιπόν η καλή στερέωση, γιατί κινδυνεύει ολόκληρη η επέμβαση άμα φύγει πρώιμα ο καθετήρας. Επομένως, θέλουμε μια καλή στερέωση. Μια καλή τεχνική είναι μετά την περίδεση να βάλουμε ένα πάμπερς με μια τρύπα στη μέση, όπου περνάει από εκεί το πέος, και ένα δεύτερο πάμπερς μεγαλύτερο. Εσωκλείεται ο καθετήρας εκεί και έτσι κρατάει και το τραύμα καθαρότερο και προφυλάσσει από την κατά λάθος τράβηγμα από το ίδιο το παιδί, το ίδιο το παιδί το καθετήρα. Ο ενδοκιστικός κόμπος, σπάνια επιπλοκή, δύσκολα αντιμετωπίσιμη όμως. Είχαμε και ένα περιστατικό εδώ στη μονάδα που είχε στρίψει ο καθετήρας, είχε κάνει μια ολόκληρη καμπύλη και η μύτη του καθετήρα είχε ξαναμπεί στο έσω στόμιο του καθετήρα, στο έσω στόμιο της ουρήθρας. Μπορούμε να διατείνουμε την ουροδόχο κίστη, να αλλάξουμε τη σχέση του καθετήρα με στην κίστη για να απομακρυνθεί ο καθετήρας. Είναι δύσκολο. Επίσης μπορούμε να βάλουμε ένα σύρμα οδηγό μέσα στον καθετήρα, μπας και καταφέρουμε να αλλάξει, να λυθεί ο κόμπος. Διαφορετικά, λαπαροτομικά ή λαπαροσκοπικά, με το άνοιγμα της κίστης αν δεν μπορεί να αφαιρεθεί ο καθετήρας. Δεν μπορεί να βγει ο καθετήρας με τον κόμπο στη θέση του, ειδικά μετά από έναν προσπαθή, είναι αδύνατον. Για να το αποφύγουμε αυτό, καλό είναι όταν μπαίνουμε μέσα όταν ξεπερνάμε τον καθετήρα το έσωστο με τους ρύθρες, δηλαδή με το μας δίνει ούρα, να μην προωθήσουμε πέρα των 3-4 εκατοστών τον καθετήρα μέσα στην ουροδόχο κίστη. Η ακούσια απομάκρυνσή του, όταν συμβεί πριν τις 48 ώρες, καλό είναι να προβούμε σε υπερηβική παροχέτευση των ούρων. Μετά το πενταήμερο θα μπορούσαμε και να μην τοποθετήσουμε καθετήρα. Στην ενδιάμεση περίοδο πρέπει να αξιολογήσουμε πολύ καλά τα ωφέλη του να τοποθετήσουμε ξανά το καθετήρα, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, με πολύ ήπιους χειρισμούς και γνωρίζοντας ότι μπορεί να κακοποιήσουμε τις αναστομώσεις, την αναστόμηση, την ουρήθρα που έχουμε προηγουμένως δημιουργήσει. Οι στενώσεις είναι η δεύτερη πιο συχνή μετά το συρρήκειο επιπλοκή. Κυρίως, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, η στένωση του έξω στομίου της ουρήθρας με μια επίπτωση περίπου 14% είναι η πιο συχνή. Άλλα σημεία στενώσεων είναι τα σημεία αναστομώσεων της νεοουρήθρας. Πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα, διότι μία στένωση σημαίνει ότι αυξάνεται η ενδοαυλική πίεση, με κίνδυνο να προκαλέσει ρήξη της γραμμής συραφής της νεοουρήθρας, δημιουργία συρυγγίου ή απότερα αποτελέσματα εκολπώματα της ουρήθρας. Επομένως, άμεσα με διαστολές. Καλό είναι να γίνονται στο χειρουργείο υπογενική αναισθησία. Η ολίσθηση του ρυθρικού στομίου.
μια επιπλοκή που θα, η αντιμετώπιση της χρειάζεται επανεγχείρηση. Η μεγάλη τάση των ραμάτων ή επίσης ένας καθετήρας όχι σωστός, πολύ χοντρός, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πιεστικά φαινόμενα στο έξω στόμιο της ουρήθρας, ισχυμία σε εκείνο το σημείο, είναι αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν την οπίστια ολίσθηση της ουρήθρας. Το εκόλπωμα. Απότερη επιπλοκή, σημαντική όμως, γιατί μέσα στο εκόλπωμα μπορεί να αναπτυχθεί λίθος, αιματουρία, λίμωξη, ατελής ούρηση, στραγγούρια, δυσκολία δηλαδή στην πόνωση κατά την ούρηση, παλινδρόμηση των ούρων, ενστάλλαξη των ούρων. Η θεραπεία είναι χειρουργική. Κυρίως οφείλεται ή σε ελεύθερο κρυμνό, που μπορεί να έχουμε πάρει στοματικό κρυμνό, λίγο πιο ευρύς από ό,τι θα έπρεπε, ή αν έχουμε σχηματίσει μια νεοουρήθρα αρκετά με μια διαμέτρο μεγαλύτερη από ό,τι πρέπει, ή στενός, όπως προείπα, σε περιφερικότερο σημείο της ουρήθρας. Επίσης, η παρουσία τριχών στην ουρήθρα. Μια επιπλοκή που θα τη δούμε μετά τα πρώτα έτη της εφηβείας, ίσως και αργότερα. Επομένως, το follow-up πρέπει να διαρκεί τόσα χρόνια. Πολλά χρόνια το follow-up για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα ότι η επέμβαση που κάνουμε είναι άμυρη, είναι χωρίς επιπλοκές. Η αντιμετώπιση είναι επανεγχείρηση. Γιατί μέσα στην, όταν υπάρχουν οι τρίχες, αυτές καθ' αυτές δημιουργούν την, όχι απόφραξη, αλλά αναπτύσσεται λίθος. Ο λίθος σιγά σιγά μεγαλώνει, θα δημιουργήσει πιεστικά φαινόμενα, ουρολίμωξη, αιματούρια, αισθητικό. Εύκολη αντιμετώπιση είναι με την λιθοτριψία, αλλά δεν δίνει οριστικά αποτελέσματα, πολύ παροδικά αποτελέσματα. Επομένως, η επανεγχείρηση και η ανακατασκευή ξανά, της νεοουρήθρας. Η διάσπαση του τραύματος. Καταστροφική επιπλοκή. Η ολική διάσπαση του τραύματος δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να το περιορίσεις. Πρέπει να περιμένεις να περάσει τουλάχιστον 6 μήνες για να κάνεις επανεπέμβαση. Και μάλιστα θα είναι πολύ δυσκολότερη, γιατί ήδη μπορεί να έχεις χρησιμοποιήσει τμήματα του πέους που θα ήταν χρήσιμοι για τη διόρθωση, όπως η ακροποστία. Μικρές διασπάσεις θα μπορούσαν να πάνε συντηρητικά με τοποθέτηση στέρης τρύπη για να μειώσουμε το χάσμα και να περιμένουμε να δούμε μετά 6 μήνες αν θα χρειαστεί κάποια διόρθωση ή όχι. Η διαποίηση, το ίδημα, το αιμάτωμα, μειωμένη παροχή αίματος, ακατάλληλα ράματα, τάση στη γραμμή συγγραφής, απρόσεχτη ακόμα και βίαιη αφαίρεση της περίδεσης του πέους είναι αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν τη διάσπαση. Νέκρωση του δέρματος ή του κρυμνού. Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, αυτό προήλθε από σφιχτή περίδεση του πέους. Επομένως, ακόμα και αυτό που φαίνεται απλό, έχουμε τελειώσει την επέμβαση και απλά τυλίγουμε, είναι πολύ σημαντικό το πώς διαχειριζόμαστε. Είναι μια λεπτή επέμβαση και τα πάντα έχουν σημασία. Μια επιφανειακή νέκρωση όπως αυτή επανεπιθυλιοποιείται σχετικά γρήγορα. Δεν χρειάζεται επανεπέμβαση. Μια μεγαλύτερη νέκρωση θα χρειαστεί επανεγχείρηση ή διόρθωση. Καλό είναι τα νεκρώματα να αφαιρούνται, τα αιματώματα, η λίμωξη, ο αγκιακός σπασμός, η πλήρης απαγγείωση στην παρασκευή του κρυμνού είναι επίσης αιτίες νέκρωσης του κρυμνού ή του δέρματος. Το συρίγγιο. Το συρίγγιο είναι η πιο συχνή επιπλοκή, με μια επίπτωση που είναι περίπου από το 3 έως 33% ακόμα και έξω από αυτά τα όρια. Ο λόγος είναι ότι οι διάφορες τεχνικές και η βαρύτητα του υποσπαδία παίζουν σημαντικό ρόλο για την επίπτωση του υποσπαδία. Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, πάντα τα ούρα ακολουθούν την οδό με τη μικρότερη αντίσταση. Εδώ, όπως βλέπουμε, ο κύριος όγκος των ούρων ακολουθεί το συρίγγιο, ενώ ο μικρότερος όγκος ούρων το έξω στόμιο της ουρήθρας. Εδώ είναι μια στένεση του έξω στομίου της ουρήθρας, προκάλεσε την διάσπαση του τραύματος και την δημιουργία συρίγγιου. Η διατήρηση, όπως προείπα, της ουρηθρικής πλάκας είναι πάρα πολύ σημαντική. Βλέπετε στο πινακάκι πιο κάτω οι τρεις πρώτες τεχνικές, Magmi, Mathieu και Snodgrass, διατηρούν την ουρηθρική πλάκα. Βλέπουμε πόσο πιο χαμηλά είναι τα ποσοστά σε σχέση με το Island Flap που δεν τη διατηρεί την πλάκα. Μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40%. Βέβαια, το Island Flap θα το χρησιμοποιήσουμε σε βαρύτερες υποσπαδίες. Επομένως, και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Η χρήση των υλικών και των ραμάτων. Τελευταίες μελέτες έχουν δείξει ότι ράματα 7-0 PDS συνεχούμενης υποδόρειας ραφής
έχει ποσοστά υποσπαδία περίπου στο 5% σε σχέση με σειραφή με Βάικριλ 6-0, ολικού πάχους, συνεχούς δραφείς που τα ποσοστά είναι περίπου 16%. Είναι αρκετά σημαντική αυτή η διαφορά. Η διόρθωση του Συριγκίου δεν είναι μια απλή σειραφή. Κάτω από το 10% θα έχουμε επιτυχία με μια απλή σειραφή. Θα υποτροπιάσει. Πρέπει να ακολουθείτε ο κανόνας ότι πάνω από τη γραμμή σειραφής πρέπει να υπάρχει καθαρό δέρμα ή ένα δεύτερο στρώμα. Καλό είναι λοιπόν ένα επίπεδο δαρτού να επικαλύπτει τη σύγκληση του συριγκίου ή μία πλαστική όπου καλύπτουμε με φυσιολογικό, με καθαρό δέρμα, όχι με τη σειραφή, πάνω από τη γραμμή σειραφής όπως βλέπετε στο σχήμα. Φυσικά επίσης η υποτροπή του συριγκίου είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου στο 5%. Δηλαδή 5% των διορθωμένων συριγκίων θα υποτροπιάσουν. Άλλη επιπλοκή είναι η συντροφή του πέους, αν δεν διορθώθηκε προϋπήρχε, ή φέρνουμε αυτό το στρώμα δαρτού από τη μία πλευρά με σχετική τάση. Μπορεί να στρίψει το πέος προς την πλευρά που έχουμε φέρει τον κρυμνό. Καλό είναι λοιπόν να φέρουμε σαν μανδύα, σαν μπλούζα, να περνιέται ανοίγοντας μια οπή στον δαρτό και να περνάμε από μέσα το πέος και να καλύπτουμε την ουρήθρα. Μια στροφή πέους κάτω από 30 μοιρών δεν χρήζει διόρθωσης. Διαφορετικά η διόρθωση πρέπει να γίνεται μετά τους 6 μήνες. Η παραμονή χορδής είναι μια άλλη επιπλοκή η οποία ή δεν αντιμετωπίστηκε σωστά ή δεν αντιμετωπίστηκε. Τελευταία όμως αυτά τα ποσοστά έχουν μειωθεί πάρα πολύ, αντιμετωπίζεται επαρκώς και αρκετά καλά και πρώτα πρέπει να αντιμετωπίζεται η κάμψη του πέους και μετά η διόρθωση του υποσπαδία. Αποδεκτά επίσημα ποσοστά επιπλοκών δεν υπάρχουν. Αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν αποδεκτά ποσοστά επιπλοκών. Αποδεκτά εννοούμε ότι είναι πολύ καλά. Δηλαδή, ένας που χειρουργεί υποσπαδίες αρκετούς, αυτά τα ποσοστά είναι πάρα πολύ καλά, αν τα μπορέσει να τα έχει. Βλέπουμε ότι σχεδόν είναι διπλάσια και παραπάνω τα ποσοστά στην αντιμετώπιση του οπίσθου υποσπαδία, του βαρύτερου υποσπαδία. Φυσικά, το συρίγιο είναι η πρώτη και πιο συχνή επιπλοκή. Ακολουθούμε την αποστροφή, κάμψη. Εδώ είναι και οι στενώσεις. Συμπεριλαμβάνονται και οι στενώσεις. Ως συμπέρασμα λοιπόν, πολύ σημαντικό η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής τεχνικής και της εμπειρίας του χειρουργού. Είναι προτιμότερο ένας χειρουργός που δεν έχει κατάλληλη εμπειρία να μην ασχοληθεί με τη διόρθωση του υποσπαδία, κινδυνεύει να εκτεθεί. Επίσης, η επιμελής αιμόσταση με χρήση διπολικής διαθερμίας και κατά περίπτωση θερμοκαυτήρα. Ο ευγενής χειρισμός των ιστών με τήρηση ανατομικής τάξης. Για τη μείωση του συριγκίου, παρουσία επιπλέον στρώματος δαρτού ανάμεσα στο δέρμα και την ουρήθρα. Χρήση για την σειραφή, για τη δημιουργία της ουρήθρας PDS 7-0 συνεχούμενος υποδόριας δραφής και δέρματος ή βαλανοπλαστικής Βάικριλ 6-0, σχολαστική και σωστή περίδεση, χρήση stent, χρήση οπωσδήποτε προφυλακτικής αντιβιωτικής αγωγής για ένα διάστημα περίπου 7 με 10 μέρες και φυσικά κατάλληλη μεταχειρητική φροντίδα και ένα μακροχρόνιο follow-up. Παρόλα την πρόοδο των τεχνικών και των υλικών, ακόμα θέλουμε πολύ δρόμο για να καταλήξουμε σε κοινά αποδεκτές τεχνικές και σχεδόν να καταφέρουμε να μηδενίσουμε τις επιπλοκές. Σας ευχαριστώ πολύ.